Ναι, κύριε Χριτζάκη, πολύ περιφέρεια Κρήτης. Να μιλήσουμε με νούμερα που είναι το καλύτερο. 2,170 εκατομμύρια ευρώ είναι οι κοινοτικές ενισχύσεις κάθε χρόνο στους Έλληνες παραγωγούς. Περιφέρεια Κρήτης, 240 εκατομμύρια ευρώ. Το 2015 έπαιρνε 350 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μία πολύ μεγάλη μείωση, και ειδικά στις δεντρώδεις καλλιέργειες, όπως είπε και ο Πρίαμος πριν. Αλλά ακούγεται τώρα τις τελευταίες μέρες η Κρήτη παίρνει επιδοτήσεις, γράφει το ένα site, γράφει το άλλο, σου είπαμε. Το 11% του κοινοτικού πακέτου απορροφάει η Κρήτη. Το 11%, αλλά θα σας φέρω όμως και ένα παράδειγμα για να καταλάβετε και τι είναι η Κρήτη. Γιατί προχθές που πήγαμε στον υφυπουργό, στον κύριο Τσεδίκογλου, κατηγορηθήκαμε γιατί είχαμε τις λίρες μας, είχαμε το τυρί μας, το μέλι μας, το παξιμάδι, τις σταφίδες, τα κριτικά αγροτικά προϊόντα και τα χτινοτροφικά. Η Κρήτη παράγει, κύριε Δασκαλάκη, το 7%, να συγκρατήσουν τα νούμερα οι τηλεθεατές, το 7% της καλλιεργήσιμης έκτασης της Ελλάδος είναι στην Κρήτη. Το 7% μόνο, ούτε καν το 10%. Ξέρετε πόσο, ποσοστό έχουμε στο αγροτικό ΑΕΠ, 20%. 20% επί του αγροτικού ΑΕΠ είναι μας, δηλαδή το 1/5 των αγροτικών προϊόντων που παράγει η χώρα είναι παράγεται από την Κρήτη, από ένα 7% καλλιεργήσιμη γη. Είναι πολύ σημαντικά τα νούμερα αυτά. Είναι θεαματικό. Και πρέπει είναι θεαματικό. Το κεντρικό κράτος να τα υιοθετήσει αυτά. Δεν είναι η Κρήτη μόνο επιδοτήσεις. Η Κρήτη έχει πληγεί από τις επιδοτήσεις. 120.000 παραγωγοί ενεργοποιούσαν δικαιώματα το 2015 πιτσιρίου Αποστόλου. Και σήμερα ενεργοποιούν 100.000 παραγωγοί. 20.000 παραγωγοί είμαστε μείον. Έχουν φύγει 60.000 από το κάδρο και έχουν μπει και 40.000 νέοι. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι σημαντικά όλα αυτά και πραγματικά εντυπωσιακή αρήθεια. Το ταμείο του ΕΛΓΑ ποιανού είναι? Των αγροτών. Εμείς το πληρώνουμε. Ωραία. Το ξέρετε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έβγαλε τον εκπρόσωπο των αγροτών από μέσα? Σε ένα ταμείο που είναι καθαρά δικό μας. Σε ένα ταμείο που η σημερινή φυσικά δεν τον έβαλε. Δεν έβαλε κάποιο άτομο μέσα. Μέσα λοιπόν από τις αποφάσεις όλες αυτές έχουμε να κάνουμε με νέους αγρότες που διαχρονικά έχουν περάσει από προγράμματα, τους οποίους τους χρησιμοποιούν τους ανθρώπους αυτούς, παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία καταλήγουν στο τέλος, μόλις τελειώσει το πρόγραμμα, φαγωθούν τα λεφτά, χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς τίποτα, με 2.000 επιδότηση, τους καταστρέφουν και τους αφήνουν στο ελέος του Θεού. Τι θέλει να γίνει λοιπόν? Όταν βάζει ένα νέο αγρότη, σημαίνει του ζήσει το κομμάτι που έχει να κάνει με αδρευτικά προγράμματα. Του τα έχει λύσει? Διότι σήμερα, και το τονίζω, το λέω σε όλους τους τόνους, όποιος κάνει μία καλλιέργεια και δεν έχει εξασφαλίσει υδάτινους σπόρους, είτε αμπέλι, είτε ελιά, είτε σε χτινοτροφία που μπορείς να βάλεις μέσα να γορεύει, τότε δεν πας πουθενά. Ξέρετε τι γίνεται? Γιατί άραγε όλοι από τα χωριά φεύγουν και αστικοποιούνται? Διερωτήθηκε κανείς?